Η λεβεντιά είναι μια πληγή που πάντα αιματρέχει. Θεέ μου και πώς την ευαστά, εκείνος που την έχει. Όταν ρωτούσαν τον Κακριδί, τον ακαδημαϊκό, ποιος είναι ο ελληνικός, λαϊκός, δημοτικός πλούτος, έλεγε αυτή τη μαντινάδα. Αλλά ας τη δούμε με μια ματιά. Τα λιθινά δημιουργήματα είναι πολυόροφες οικοδομές. Έχουν πολλά επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδα. Δεν είναι προφανή. Στα πρώτα χρόνια που άκουγα αυτή τη μαντινάδα, με συγκίνησε ότι ήταν αντιηρωική μαντινάδα. Δηλαδή, λέει, παιδιά, δεν είναι μια παλικαριά, μια πράξη κάτι, είναι μια πληγή. Μετά από χρόνια κατάλαβα για κάτι άλλο, ότι αυτός που την έλεγε πονάει απεριόριστα, άπειρα, αφού επικαλείται το Θεό την υψηλότερη ανθρώπινη φαντασίωση. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι δεν μιλάει καν για αυτόν, λέει για εκείνον που την έχει. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι η ουσία δεν κρύβεται ούτε στα ουσιαστικά ούτε στα ρήματα της μαντινάδας, αλλά σε ένα επίρρημα. Το τραγικό είναι στη λέξη πάντα. Ίσως μάθω στα χρόνια και άλλα πράγματα και αν είμαστε καλά θα σας τα ξαναπώ, για να καταλάβετε τι κρύβεται μέσα σε ένα απλό 15σύλλαβο. Τα πράγματα δεν είναι τηλεοπτικά προφανή ούτε έκπαιδα. Και αυτή είναι η χρηστική αξία της πνευματικής δημιουργίας. Είναι ότι μπορείς να συνδιαλλαχτείς ανά πάσα στιγμή μαζί της και επίσης ότι κάθε στιγμή το πνευματικό δημιούργημα παίρνει το φόρεμα που επινοείς εσύ. Δεν είναι πεθαμένος ο Μάρξ, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Χάιντεγκερ, ούτε ο Καστοριάδης. Καθένας φοράει το κουστούμι που εσύ του φοράς κάθε πρωί, κάθε βράδυ, του το αποδίδεις μια ερμηνεία. Ευχαριστούμε, παιδιά, τη συμμαχία.